Και ποιος μένει να σηκώσει την ευθύνη της παράταξης, της πολιτικής σταθερότητας, της προοπτικής της χώρας και της ασφαλούς εξόδου από την κρίση? Εσείς, εμείς, η νεολαία του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές που εκλεγήκανε για πρώτη φορά το 2012, ποιοι? Έλεος δηλαδή. Εάν πράγματι χρειάζεται συστολή και αυτοσυνειδησία, ας επιδειχθεί. Και πάλι κάποιοι θεωρούν ότι επειδή εμείς έχουμε αίσθηση εθνικού και παραταξιακού καθήκοντος, είμαστε και αφελείς και θα έχουμε το μουτζούρι της παράταξης και οι άλλοι θα κάνουν το μάγκα. Χειροκροτούμενοι από τους αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ. Για να τροφοδοτήσουμε το σενάριο του Ευρωπαϊκού Κόμματος του κυρίου Σαμαρά ή το σενάριο του ρόλου της Δημάρ στην κεντροαριστερά. Ποιοι το τροφοδοτούν? Τα στελέχη που ανεδείχθησαν από το ΠΑΣΟΚ, που απέκτησαν υπόσταση και τώρα έγιναν ξαφνικά παράγοντες του εθνικού βίου που μιλάνε στο όνομα του έθνους, της αξιοκρατίας και της Ευρώπης καθεαυτήν. Τα απελεύθερα στελέχη. Τα απελεύθερα. Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ελεύθερα σκεπτόμενος και διαφορετικό να είσαι απελεύθερος. Λοιπόν, στο όνομά σας και στο όνομα των νέων παιδιών που είναι στο ΠΑΣΟΚ, ζητάω λίγο σεβασμό στην παράταξη που τους τίμησε και τους ανέδειξε. Άλλους με εμβριουλκό, άλλους με αλεξίπτωτο. Δέχομαι την προσωπική απογοήτευση. Σέβομαι το αίσθημα της αδικίας για κάποιον που δεν είναι υπουργός ή βουλευτής και θεωρεί ότι είναι πολύ καλύτερος από την υφιστάμενη σύνθεση της Βουλής ή της κυβέρνησης. Καθένας μπορεί να τοποθετεί τον εαυτό του όπως νομίζει. Σέβομαι τον αναχωρητισμό, τον πραγματικό αναχωρητισμό. Όπως έκαναν στο Βυζάντιο, που έφτιαχναν ένα μικρό μοναστήρι και πήγαιναν να βιώσουν την ταπείνωσή τους. Δεν σέβομαι και δεν αναγνωρίζω τον παραγοντισμό και πολύ περισσότερο τον τυφοδιοκτισμό. Ο καθένας δεν μπορεί να έχει την προσωπική του ατζέντα και να δηλώνει αδυναμία συμμετοχή σε συλλογικές προσπάθειες διότι δεν χωράνε τα προσωπικά του μεγέθη στη συλλογικότητα. Λοιπόν, ή υπάρχει πολιτική συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ ή υπάρχει πολιτική διαφωνία. Δεν μπορεί εμείς να τους αντιμετωπίζουμε ως φίλους και συντρόφους και αυτοί να μας αντιμετωπίζουν ως μίασμα. Δηλαδή, έχουμε χάσει την αίσθηση των ρόλων και των μεγεθών. Και αυτό βεβαίως δίνει το έναυσμα σε όλους να στρέφονται κατά του ΠΑΣΟΚ. Παράγουμε θόρυβο, αρνητικό. Όχι, δεν θα σηκώσουμε εμείς το βάρος ούτε του Τσοχατζόπουλου, ούτε του Παπακοσταντίνου, ούτε κανένας άλλος. Και δεν μου αρέσει αυτή η αμφίθυμη στάση. Έχουμε αρκετούς σχολιαστές στο όνομα του έθνους. Εμείς θέλουμε ενεργά στελέχη στο όνομα της παράταξης και της εθνικής προσπάθειας. Απευθύνω πρόσκληση σε όλους, ανεξαιρέτως, να στρατευθούν, να βοηθήσουν την ανανέωση της παράταξης. Χρειαζόμαστε μια παστρατεία. Και στην πραγματικότητα θέλουμε 1000 στελέχη σε όλη τη χώρα.